όπως είπε νωρίτερα, ως παίκτης της Virtus Bologna, γνωρίζει καλά και την ατμόσφαιρα, γνωρίζει καλά ότι είναι μια ομάδα με πάρα πολύ μεγάλο budget, ομάδα επίπεδου Ευρωλίγκα, αφού να μην ξέρει κατά ποιο τρόπο θα γίνει. You have played 5 times, as you told here, you know Armani Milano, it's a great team with Euroleague quality. What's your comment about tomorrow's game? We got to come out here and play defense, number one thing. Great offensive team, and so we gotta play great defense to be able to match their offensive side. Το πρώτο μας μέλημα είναι να παίξουμε πολύ δυνατή άμυνα. Ο αντίπαλός μας είναι μια πολύ καλή ομάδα στο επιθετικό κομμάτι. Οπότε το πρώτο ζητούμενο για μας είναι να είμαστε αποτελεσματικοί στην άμυνα και να τους περιορίσουμε όσο μπορούμε. Ο Τάρο Γουάιτ δεν συνήθισε να κάνει δύο συνεχόμενα άσχημα παιχνίδια. Στη Ρόδο δεν ήταν καλός. Θα περιμένουμε αύριο κάτι πολύ καλό από αυτό. You're not used to make two games in a row. After the game in Rodos, should we expect something very good tomorrow from you? Yes. I'm trying to get out here and play as hard as I can. You know, it was a letdown in Rodos, but I'm trying to play as hard as I can. You know, it's because we're in Euro Cup game now. Σίγουρα το πρώτο ζητούμενο για μένα είναι να παίξω όσο πιο σκληρά μπορώ και αυτό θα κάνω αύριο. Στη Ρόδο γνωρίσαμε μια μεγάλη απογοήτευση. Το μάτς δεν εξελίχθηκε όπως το περιμέναμε, όμως τώρα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Μιλάμε για ένα παιχνίδι Eurocup, οπότε και εγώ από την πλευρά μου θα παίξω όσο πιο σκληρά μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα μου. Αποτελεί πρόκληση για τον ίδιο που παίζει στην Ιταλία. Ότι επιστρέψει στην Ιταλία, από όταν ξεπέρσει η μοναδική ευρωπαϊκή σεζόν. Is it an extra challenge for you that you return to Italy after last season? That you play again in Italy? Yeah, I look at it as a blessing to be able to play again here. I'm looking forward to it. And I'm looking forward to, you know, being in an Italian atmosphere again. But first things first is the game we have to play. Σίγουρα για μένα αποτελεί ευλογία να επιστρέφω στην Ιταλία και να αγωνίζομαι ξανά εδώ με τη φανέλα του Άρη για το Eurocup. Όμως η προτεραιότητά μας σίγουρα είναι το παιχνίδι για την ομάδα μας και πρέπει να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Ο Αλεσάνδρο Τζαντίλ έκανε ειδική αναφορά στις δηλώσεις του στον Ογκάρο Γουάιτ για την παρουσία του, τον ξέρει από πέρσι, και είπε ότι είναι ίσως ο νούμερο ένα κίνδυνος για την Αρμάνι. Το δικό του σχόλιο. Coach Alessandro Gentile of Armani said that you are one of the maybe the number one threat of Paris for tomorrow's game for his team. What's your comment about that? I thank him for thinking I'm a good player, but I think we're very versatile here at Iris, so I might have a bad night, someone else has a good night, or someone else have a good night and somebody else has a bad night. So I think we're versatile, but what we really want to focus on is defense for this game. Σίγουρα τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια, εφόσον έπλεξε το δικό μου εγκόμιο, όμως δεν θέλω να σταθώ στον εαυτό μου. Είμαστε μια ομάδα με ποιότητα και πλουραλισμό. Όποτε κάποιος παίκτης είναι σε κακή μέρα, υπάρχει κάποιος άλλος για να αναπληρώσει το κενό του και το αντίστροφο. Σίγουρα αυτή η ποιότητα και αυτός ο πλουραλισμός πιστεύω θα μας βοηθήσουν. Το πρώτο ζητούμενο για μας είναι να περιορίσουμε συγκεκριμένα τον Τζεντίλε στο παιχνίδι της Αρμάνι στον αυριανό αγώνα.